Επόπε επιλογίας πεζικού Τσακουρίδη Νικόλαος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Τύλου, νήσι Ροκό επισκέπτεται ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζοντας την περιοδία του στο Αιγαίο. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πρωτιά στις ευρωεκλογές, ζητώντας εκ νέου εθνικές εκλογές. Η αξιωματική αντιπολίτευση διεκδικεί την πρωτιά. Έχω ήδη ζητήσει εκλογές γιατί θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελέγει η κυβέρνηση ήταν ένας τρόπος στημένος σε ένα ψέμα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξαναζυγιστούμε όσες υπόσχομαι ότι βλέπω ένα ρεύμα στην κοινωνία. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή περίπτωση να ξεπεράσουμε το 20%. Το σχέδιό τους είναι να αγκομαχάς αυτή τη στιγμή για να πάρεις ένα food pass και market pass το 2027 προεκλογικά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια. Η κυβέρνηση προεκλογικά έλεγε ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, το θυμάστε. Είπε λοιπόν ψέματα ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Όταν μετά τις εκλογές λέει ότι είναι μπανανία. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια δηλαδή? Όχι βέβαια, δεν θέλει. Γιατί? Εννοείται. Διότι υπάρχουν συμφέροντα στη μέση, τα οποία χρηματοδοτούν όλη τη δομή της. Το πιο έντονο πρόβλημα στα νησιά, όπως έχει διαπιστώσει ο κ. Κασελάκης, είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι de facto προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Την ίδια ώρα, μια αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δαπάνες στην υγεία επί του ΑΕΠ προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω εδώ στα στατιστικά ότι αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση στην υγεία είναι στο 6%. Εσείς μου είπατε 5% θέλετε να φτάσει. Είπα τουλάχιστον 5%. Τουλάχιστον 5%. Ναι, και όπως σας είπα. Και όπως σας είπα, εξάρτητε τι είναι αυτή η χρηματοδότηση, πώς την αξιοποιείς. Ναι. Λοιπόν, μακάρι να είναι και 7 και 8% και αυτό να δημιουργήσει μια αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό. Ο κ. Κασελάκης μας πληροφόρησε σήμερα ότι στόχος του είναι να μειώσει τις δαπάνες για την υγεία. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, οι δαπάνες για την υγεία πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ. Πληροφορούμε λοιπόν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι σήμερα οι δαπάνες για την υγεία είναι περίπου στο 5,8% του ΑΕΠ με αυξητικές τάσεις. Τα διαπιστευτήρια των κυρίων Μητσοτάκη και Κασελάκη στο κοινωνικό κράτος είναι διαπιστευτήρια αποτυχίας. Για ακόμη μια φορά ο κύριος Κασελάκης επιβεβαίωσε πως αν δεν υπήρχε, τότε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον εφεύρουν. Είναι προφανές πως δεν έχει ιδέα σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η δημόσια υγεία από τις πολιτικές της κυβερνήσης του κύριου Μητσοτάκη. Μιλάω ρητά για επένδυση, όχι διατήρηση του σημερινού ποσοστού. Αυτό καλύπτεται εν μέρει από την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία στο 7,5% σύμφωνα με το πάγιο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εν μέρει από την ανακατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει εντάξει μόνο ελαιοχρωματισμούς νοσοκομείων. Είμαι μια μικρή επιχείρηση και θέλω τρεις λόγους για να σε ψηφίσω, ρώτησε κάποιος χρήστης του διαδικτύου τον Στέφανο Κασελάκη σε διάλογο που είχε ανοίξει μαζί τους. Πρώτον, για μικρές επιχειρήσεις με κέρδος μέχρι 220.000 ευρώ, που είστε 97% των επιχειρηματιών μας ακούν, θα μειώσουν το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεις αυτές από 22 στο 17%. Συγχρόνως, νούμερο 2, καταργούμε την προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Λες τι ξέρεις, τι εισόδημα θα βγάλεις την επόμενη χρονιά. Η περιοδία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα.